Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κατσαράκη, διότι έχουμε θετικούς στον κορονοϊό 5 φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαράκη. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το εξής. Αυτή τη στιγμή πώς εξελίσσεται η υγεία των 5 φοιτητών οι οποίοι αναρρώνουν στις εστίες? Εξελίσσεται καλά, θα έλεγα. Έχουν και οι 5 ήπια συμπτώματα, αρκετά ήπια συμπτώματα, από μία απλή καταρροή, λίγο βήχα, κόπωση και δέκατα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το πρώτο κρούσμα πότε καταγράφηκε, κύριε Κατσαράκη? Το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε τη Δευτέρα. Έγινε γνωστό ότι ήταν θετικός ο συγκεκριμένος φοιτητής τη Δευτέρα και αμέσως μετά ακολούθησε η χνηλάτιση σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και με την 7η ΥΠΕ, όπου είχαμε 4 άμεσες επαφές του συγκεκριμένου φοιτητή, οι οποίες και αυτές προέβησαν σε μοριακό τεστ, το οποίο έγινε στη μονάδα COVID του παιδί, εδώ στον Σταυρωμένο, και διαπιστώθηκε ότι και αυτοί οι φοιτητές ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Αυτό διαπιστώθηκε χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ. Με συνέπεια σήμερα, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID του Πανεπιστημίου μας, να αποφασίσουμε οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στην εστία, 78 συνολικά φοιτητές, να μείνουν αποκλεισμένοι στα δωμάτια τους, έτσι ώστε να προφυλάξουμε και την υγεία τους, αλλά και την υγεία των υπόλοιπων φοιτητών που διαμένουν στην εστία. Ατύπως δηλαδή, όλοι στο σύνολό τους παραμένουν σε ένα καθεστώς καραντίνας, έτσι, προκειμένου να μην εξελιχθεί περαιτέρω το φαινόμενο ως φαινόμενο. Λοιπόν, έχει διαπιστωθεί... Από σήμερα το πρωί. Έχει διαπιστωθεί, κύριε Κατσαράκη, από πού κόλλησαν? Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί. Είναι όμως σίγουρο από την ιχνηλάτιση ότι αυτό έγινε στο Ηράκλειο. Και οι 5 φοιτητές, εκ των οποίων οι 3 είναι άνδρες και οι 2 είναι γυναίκες, δεν είχαν κάποια μετακίνηση τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι από τους αρμόδιους ότι κόλλησαν τον κορονοϊό στο Ηράκλειο. Γνωρίζετε εάν κάποιος εξ αυτών έχει κάποιο ιστορικό βεβαρημένο, αν έχει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο? Όχι που να έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα, όχι που να είναι γνωστό στην μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Αυτό που φροντίσαμε ως Πρυτανία του Πανεπιστημίου από σήμερα το πρωί είναι να θέσουμε όλους τους φοιτητές σε αποκλεισμό, τους 78 φοιτητές, στα δωμάτια τους, στην εστία του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να φροντίσουμε για τον εφοδιασμό τους με το φαγητό, με όλα τα μέσα τα οποία απαιτούνται για να μπορούν να διαμείνουν ασφαλείς στις εστίες, το φαρμακευτικό υλικό, και να επικοινωνήσουμε με την 7η ΥΠΕ και να ζητήσουμε, κυρία Σαλαπάτα, να γίνουν μοριακά τεστ από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ σε όλους τους φοιτητές και το εργαζόμενο προσωπικό στην εστία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσαράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.